Μυστράς, η πόλη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Καστροπολιτεία, ζωντανή νεκρή, με θρύλους, μνήμες και ιστορία. Μνημείο της UNESCO. Στην αγκαλιά του Μυστρά συναντήσαμε τον Χρήστο Αλεξάκο, πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σπάρτης. Και επιλέξαμε το χώρο αυτό, ελπίζοντας ότι θα μας υποβοηθήσει στην κουβέντα που θα κάνουμε, που δεν θα είναι τίποτα άλλο από τον τουρισμό. Και θέλουμε τη βοήθειά σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λέω εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ στην νέα εκπομπή από το Μεσόγειος, τα Λακωνικά, που μιλάει για τη Λακωνία με πλούσια θεματολογία. Την έχω παρακολουθήσει ήδη δύο φορές. Και πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό, διότι δείχνει γεγονότα του τόπου μας, διότι έχουμε ανάγκη να δείξουμε και προς τα έξω, σε αυτό το πλαίσιο της εξωστρέφειας μας, μιας και μιλάμε για τουρισμό, τι ακριβώς συμβαίνει, καλό ή και καμιά φορά αρνητικό, στον τόπο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Αλεξάκο. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ κουβέντα για τον έναν από τους βασικούς πυλώνες της λακωνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Και φαντάζομαι ότι ο Δήμος Σπάρτης, αν δεν έχει, θα πρέπει να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο. Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, το λέω σωστά, Επιτροπή... Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σπάρτης. Μάλιστα. Θέλουμε να μάθουμε για αυτή την Επιτροπή, καταρχάς. Ναι, η Επιτροπή αυτή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014, λίγο μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από τη Νέα Δημοτική Αρχή, και βρίσκεται στο δεύτερο μέρος της. Είχαμε τα πρώτα περίπου 2,5 χρόνια τη θητεία της πρώτης Επιτροπής και τώρα έχουμε μια νέα Επιτροπή με νέα μέλη, διαφορετική νοοτροπία, και προχωράμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει από αρχές της Δημοτικής Αρχής αυτής του 2014. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή αυτή είναι διαπαραταξιακή, δεν έχει να κάνει με κάποια παράταξη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι του Δήμου. Είναι άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις, καθώς και ειδικοί πάνω σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει τον τουρισμό. Έχει γίνει σημαντικό έργο αυτά τα τελευταία περίπου 3,5 χρόνια και νομίζω ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν αποτυπωθεί και στα στατιστικά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της γνωστής Ελστάτ. Να πω έτσι γρήγορα ότι τα τελευταία περίπου 3 χρόνια έχουμε μια αύξηση περίπου 20.000 στις διανυκτερεύσεις του Δήμου Σπάρτης και επίσης μία αύξηση περίπου στις 55.000 στα εισιτήρια στο Μυστρά, στην καστροπολιτεία του Μυστρά. Και αναφέρω το Μυστρά διότι είναι ένα μετρήσιμο σημείο αυτό ο Μυστράς, διότι έχει είσοδο, κόβεται εισιτήριο, οπότε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι είχαμε. Ήθελα κάτι για την Επιτροπή ακόμα. Ο ρόλος της Επιτροπής, ποιος ακριβώς είναι? Ο ρόλος της Επιτροπής είναι εισηγητικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, την προβολή του Δήμου, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί βάσει του καλλικρατικού νόμου είναι να καταρτίζει κάθε έτος στο τέλος του έτους ένα πρόγραμμα για το επόμενο έτος και το οποίο θα υλοποιείται με τη βοήθεια βεβαίως του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι επειδή είμαστε εισηγητική Επιτροπή, εμείς μαζεύουμε αυτά που θέλουμε να σαν δεδομένα και τα δίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσει η υλοποίηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ωστόσο, είναι ένα όργανο που χαράζει και ασκεί μια πολιτική στον τουρισμό. Ναι, έχει ψηφιστεί καταρχήν, αυτό δεν το είπαμε, από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο του Δήμου Σπάρτης.
όπως και κάθε βέβαια τουριστική επιτροπή, ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς η συγκεκριμένη και η προηγούμενη και αυτή η επιτροπή έχει ψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα από όλα τα μέλη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια έχει και μεγάλη ευθύνη, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είναι ότι κάποια παράταξη σε ψήφισε και κάποια άλλη δεν σε ψήφισε, γιατί και εγώ ως επικεφαλής παράταξης έχω να λέω ότι είναι σημαντικό, διότι έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας, όλες οι παρατάξεις, για ένα στόχο. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται τουρισμός. Στην επιτροπή αυτή όπου εσύ Χρήστο Αλεξάκου προείστασε ως επικεφαλής μιας παράταξης της Ελπίδας, αλλά συνεργάζεσαι με προσώπους όλων των παρατάξεων και φορέων. Το ερώτημα είναι, δουλειά γίνεται, δουλειά έχει γίνει, έχουν τρέξει πράγματα? Πάντα, Ηλία, όπως γνωρίζεις, στη δημόσια διοίκηση έχουμε προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Τα εσωτερικά είναι που παλεύουμε με τον εαυτό μας. Στην περίπτωσή μας παλεύουμε με την ίδια την Επιτροπή και τα μέλη της. Και κατά δεύτερον παλεύουμε με το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή με τη γραφειοκρατία, με όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με τη δημόσια, ελληνική δημόσια διοίκηση και μας προβληματίζουν και μας καθυστερούν και δεν μας αφήνουν, αλλαγές νόμων, νέοι νόμοι, εγκρίσεις, γραφειοκρατία. Τέλος πάντων όλα αυτά είναι πάντα μες στο πρόγραμμα, τα γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια νομίζω κρίνεται βάσει αποτελεσμάτων και μέχρι τώρα που μιλάμε τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ που ανέφερα και νωρίτερα. Έχουν υπάρξει δύο θητείες, δύο συμβουλία, δύο επιτροπές. Η επιτροπή αυτή ακολουθεί την Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή έχει περίπου 2,5 έτη διάρκεια, οπότε η θητεία της πρώτης έληξε και περάσαμε σε ένα πιο καλό, θα έλεγα, σχήμα από πλευράς αριθμού μελών, διότι πριν ήταν πολλά τα μέλη, είχαμε 15 μέλη, τώρα έχουμε 9, οπότε είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο, θα θέλω να πιστεύω, πιο στοχευμένοι σε αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει ως πρόγραμμα. Υπάρχει κάποια κεντρική ιδέα πάνω στην οποία χτίζεται στην Επιτροπή τα πλάνα, το πλάνο, τη δράση? Ναι, ξεκινήσαμε από την αρχή της πρώτης θητείας της πρώτης Επιτροπής πάνω στο θέμα του branding, δηλαδή να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν όχι μόνο το όνομα της Σπάρτης, γιατί σαν όνομα μπορεί να είναι παγκοσμίως γνωστό, αλλά θέλαμε να ενισχύσουμε επίσης και δράσεις γύρω από αυτό το όνομα. Γι' αυτό και στα προγράμματα, αν τα δείτε, έχουμε μιλήσει για διαδρομές, έχουμε μιλήσει για μια διαφορετική έτσι, οπτική γωνία από την οποία θα μας δουν οι πιθανοί, οι δυνητικοί επισκέπτες τέλος πάντων. Έχουμε επίσης προχωρήσει σε μια εξωστρέφεια μέσα από τις εκθέσεις του εξωτερικού που λαμβάνουμε μέρος και εκεί είχαμε και σημαντικές συναντήσεις με σημαντικούς παράγοντες του παγκόσμιου τουρισμού. Αναφέρω την DUI, την Thomas Cook, σαν τα δύο μεγαλύτερα γραφεία, τα οποία που πηγαίναμε είτε στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, οπουδήποτε, στο Μιλάνο, μας υποδέχονταν πάντα θετικά και παίρναμε και από αυτούς τη γνώση τους, διότι γνωρίζουν πολύ καλά τι χρειάζεται, αλλά και τι θέλουν προκειμένου να στείλουν εδώ κόσμο. Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρω ένα πρόβλημα, θα το έθετα ως πρόβλημα, της απουσίας των επαγγελματιών του Δήμου μας. Δηλαδή θα ήταν ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα, εφόσον μαζί με εμάς στις εκθέσεις ερχόντουσαν και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες της φιλοξενίας του Δήμου μας, προκειμένου να κλείσουν άμεσα, διότι εκεί γίνονται πωλήσεις. Πωλήσεις ουσιαστικά όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, διανεκτερεύσεις κλπ, groups, και θα ήταν σίγουρα καλύτερο αν ήταν μαζί μας. Θα έκλειναν δηλαδή αυτοί αμέσως εκεί δουλειές. Ο Δήμος Σπάρτης ακολουθεί μια τουριστική πολιτική η οποία προηγουμένως είχε κριθεί από τον αρμόδιο οργανισμό. Το πρόγραμμα που καταρτίζουμε στο τέλος κάθε έτους το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν Επιτροπή, μας το εγκρίνει ή όχι.
ή προτείνει κάποιες αλλαγές. Και στη συνέχεια, αφού ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, πηγαίνει στο Υπουργείο Τουρισμού, στο ΝΕΟΤ συγκεκριμένα, προκειμένου να εγκριθεί. Επίσης, πρέπει να αναφέρω εδώ ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι οποτεδήποτε στείλαμε οποιοδήποτε αίτημα στο ΝΕΟΤ, μας το έχει εγκρίνει, όπως και μας ανέκρινε και τελευταία τον προγραμματισμό για των τουριστικών δράσεων για το 2018. Το 2018-19, το πρόγραμμα που έχετε εκπονήσει και που, όπως ακούσαμε και στην Επιτροπή, έχει εγκριθεί, έχει κάποιες αλλαγές από το προηγούμενο, έχει κάποια σημεία? Συνήθως, στο πρόγραμμα που καταρτίζεται για το νέο έτος, συμπεριλαμβάνονται πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα εφαρμόσουμε τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, αυτό το οποίο αλλάξαμε για φέτος, και βεβαίως συμφώνησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι να καταμερίσουμε τους άξονες δράσης και συγκεκριμένα μέλη να τρέξουν συγκεκριμένους άξονες. Αυτό θα μας δώσει καλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, διότι θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι πολλές συναντήσεις, η γραφειοκρατία κλπ. Οπότε κάθε μέλος θα αναλάβει αυτό που αποφασίσαμε για να το τρέξει, να φέρει τα στοιχεία που χρειάζεται και πλέον μετά η υπηρεσία, αφού πρώτα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, και η υπηρεσία να τα υλοποιήσει. Αυτό νομίζω είναι θετικό, διότι θα μας δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα. Είδαμε πώς δούλεψε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πω ξανά ότι είχαμε πολλές ατυχίες στην υλοποίηση σε κάποιους από τους άξονες υλοποίησης, διότι άλλαξαν οι νόμοι, άλλαξε ο τρόπος προμηθειών, δεν είχαν έρθει ερμηνευτικές εγκύκλοι, καθυστερήσαμε. Είχαμε τέλος πάντων πολλά προβλήματα. Θα αναφέρω ότι το 2016, με το που στείλαμε το πρόγραμμα στις αρχές του 2016, άλλαξε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, οπότε μας πήρε μετά 3,5 περίπου μήνες για να μας έρθει η έγκριση. Δηλαδή, είχαμε πάντα προβλήματα σοβαρά τα οποία μας πήγαιναν λίγο πίσω. Παρ' όλα αυτά, δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Πολύ δυναμικά, έχουμε θέληση, όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε και τώρα οι άνθρωποι που είναι στην Επιτροπή, τα καινούργια μέλη. Και νομίζω θα πάμε καλά, γιατί είναι κοινή προσπάθεια. Είναι για όλους μας και δεν αφορά κάποια παράταξη ή κάτι άλλο. Χρήστος, έχουμε ακούσει και κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και με την ανάληψη της Προεδρίας στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνεις ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους όρους τουρισμός και πολιτισμός. Επιμένεις σε αυτό? Ναι, δεν επιμένω εγώ. Επιμένει η διεθνή βιβλιογραφία, επιμένουν οι επιστήμες. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα από αυτό που κάποιοι μπερδεύαν, ότι τουρισμός και πολιτισμός είναι ένα. Άλλο τουρισμός, άλλο πολιτισμός και άλλο πολιτιστικός τουρισμός. Όπως λέμε, ο ορειβατικός τουρισμός, για παράδειγμα. Ο πολιτισμός, ο τουριστικός πολιτισμός είναι ένα είδος, ένας τομέας τουρισμού. Αντίστοιχα είναι και ο ορειβατικός κλπ. Και ο αθλητικός και οποιοδήποτε άλλο τομέα μπορούμε να σκεφτούμε. Ωστόσο, ξεκινήσαμε από την πρώτη μάλιστα συνεδρίαση της πρώτης Επιτροπής με αυτό το διαχωρισμό, διότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αν δεν τα διαχωρίζαμε, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Δεν θα είχαμε μπορέσει να φέρουμε κανένα αποτέλεσμα, διότι θα είχαμε ξεκινήσει στραβά. Ευτυχώς το καταλάβαμε. Το κατάλαβαν όλοι, συμφώνησαν και πορευθήκαμε με αυτή τη λογική. Ο τουρισμός πλέον, σαν κλάδος, είναι μοναδικός, ενιαίος κλάδος. Έχει προχωρήσει, έχει σε επίπεδα διδακτορικά, μεταδιδακτορικά και διδάσκεται στα πανεπιστήμια αποκλειστικά ως έχει. Δεν είναι ένα πράγμα το πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι κάτι άλλο. Κάπου μπορεί να συνδέονται, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε οφείλαμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, τον κάναμε και προχωράμε βάσει αυτού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί στο παρελθόν να έχουμε υιοθετήσει λάθος πρακτικές ή να έχουμε ακολουθήσει λάθος δρόμους, νομίζοντας πως οδεύουμε προς την τουριστική ανάπτυξη, ίσως μόνο και μόνο επειδή έχουμε ένα πολιτιστικό απόθεμα στη Σπάρτη? Σίγουρα αυτό είχε συμβεί, γι' αυτό και βλέπαμε μηνύματα μπερδεμένα, μηνύματα προς τα έξω μπερδεμένα. Οι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, έτσι όπως τους γνωρίσαμε, όπως τους συναντήσαμε, όπως τους συζητήσαμε μαζί τους, είναι πολύ κατασταλαγμένες αυτό που ζητούν και αγοράζουν αυτό που θέλουν. Δεν αγοράζουν αυτό που εμείς νομίζουμε ότι
είναι το σωστό ή είναι το καλό. Αυτοί έχουν συγκεκριμένο πλάνο, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και με βάση αυτές πορεύονται. Και μιλάμε για τεράστιους οργανισμούς οι οποίοι διακινούν δισεκατομμύρια δολάρια σαν προϊόν τουριστικό. Θα σας πω ότι η μεγαλύτερη, ας πούμε, εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει περίπου στα 18 δις τζίρο τον τουρισμό. Και 16 δις έχει δεύτερη. Οπότε γνωρίζουν πολύ καλά τι θέλουν και δεν μπορούν τα μπερδεμένα μηνύματα. Γι' αυτό και εμείς μιλήσαμε με αυτούς και τους ρωτήσαμε και αυτούς για να φτιάξουμε πράγματα τα οποία ήδη υλοποιούμε. Δεν πήγαμε ούτε να παριστάνουμε τους ξερόλες. Είμαστε ανοιχτοί στη γνώση πάντα και πήραμε δεδομένα, πήραμε στοιχεία, τα συνθέσαμε και προσπαθούμε στο πλαίσιο που μπορούμε και που είναι δυνατόν με τα οικονομικά που έχουμε να τα εφαρμόσουμε. Άρα. Και με όλες τις δυσκολίες βέβαια που ανέφερα, γιατί ήταν πραγματικά πολύ σημαντικές αυτές τις δυσκολίες, μας πήγαν πίσω, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, προχωράμε. Υπάρχει μια αντίληψη που θέλει τη Σπάρτη να είναι το κέντρο του κόσμου. Είτε αυτό αφορά την ιστορία, είτε αφορά την πτυχή του πολιτισμού. Βέβαια, οι τουριστικοί δείκτες, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, έδειχναν ότι όχι μόνο δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και ένα αποπέδι. Έχετε πρόταση συγκεκριμένα για το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, η Σπάρτη, ο Δήμος, η ευρύτερη περιοχή, για να μπει γερά στο παιχνίδι αυτό του τουριστικού ανταγωνισμού? Καταρχήν, όταν μιλάμε για τουρισμό εδώ στην Ελλάδα και για νούμερα στη Σπάρτη και για νούμερα στην Ελλάδα γενικότερα, θα πρέπει πάντα να σκεφτούμε ότι είμαστε ένα ιστορικό, ένα σημαντικός τόπος, και η Σπάρτη και η Αθήνα και η Ελλάδα γενικότερα, αλλά να μην φωνάζουμε πάρα πολύ και λέμε έτσι πράγματα που δεν πρέπει, διότι θα σας πω πολύ απλά ότι πανεγυρίζουμε τώρα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε 20-25 εκατομμύρια τουρίστες, όταν φανταστείτε μόνο η Βενετία έχει 17 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Μόνο η Βενετία. Όταν η Ρώμη έχει περίπου 9 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Οπότε μην λέμε ότι ολόκληρη η Ελλάδα πήγε 25 εκατομμύρια και έχουμε κάνει φοβερά πράγματα. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Δεν είναι τίποτα 25 εκατομμύρια, όταν μόνο η Βενετία έχει 17. Οπότε, αυτό το οποίο εμείς εδώ πλέον, σαν Σπάρτη, βλέπουμε, δεν είναι μόνο η Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης. Μιλάμε για τη Λακωνία γενικότερα, με, αν θέλετε, επίκεντρο τη Σπάρτη. Διότι η Σπάρτη είναι παγκοσμίως γνωστή, είναι ένα κομμάτι μίας, αν θέλετε, εκδρομής, μίας διαδρομής, μίας τετραήμερης, πενταήμερης διαμονής κάποιου τουρίστα εδώ, αλλά δεν είναι μόνο η Σπάρτη. Η Σπάρτη μπορεί να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να δώσει πράγματα που αφορούν πολιτιστικό τουρισμό, περιπατητικό τουρισμό, ορειβατικό τουρισμό, αν θέλετε. Έχει Χλωρίδα, Πανίδα, Σπάνια κλπ. Έχει Βυζαντινό κομμάτι, έχουμε το Μιστρά. Το Μιστρά, μιλάμε ένα από τα 7 μνημεία της UNESCO. Ένας τόπος, η καλύτερα διατηρημένη καστροπολιτεία στον κόσμο. Ένας τόπος για τον οποίο ο Γκέτε έχει αφιερώσει χιλιάδες στίχους στο Φάουστ, στο δεύτερο μέρος. Αυτά είναι πράγματα που είναι σημαντικά, πρέπει να τα συνθέσουμε σε μια γενικότερη και μεγαλύτερη εικόνα που αφορά τη Λακωνία. Πιο κάτω από εμάς, από τη Σπάρτη, έχουμε το Γήθιο, τη Μάνη, που εκεί έχει θάλασσα, έχει μια άλλη ομορφιά. Όλα αυτά, τέλος πάντων, πρέπει να τα συνθέσουμε και να φτιάξουμε ένα μεγάλο πακέτο που θα αφορά τη Λακωνία. Κομμάτι, βέβαια, της οποίας θα είναι και η Σπάρτη και ίσως θα είναι και το πρώτο κομμάτι. Το έχουμε συζητήσει αυτό και με τα μεγάλα πρακτορία. Τους άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, γιατί πλέον ο κόσμος, η τάση δεν είναι να πηγαίνει σε ένα μέρος και να μένει. Πηγαίνει σε ένα μέρος και αρχίζει και μετακινείται γύρω-γύρω. Και τώρα και με τους νέους δρόμους που έχουμε εδώ στη Λακωνία, έχει βελτιωθεί δηλαδή αρκετά το κομμάτι αυτό, μπορούμε και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση προς τα νότια. Έτσι πρέπει να το δούμε και νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα δούμε και τους άλλους υπεύθυνους του τουρισμού της Λακωνίας, των άλλων δήμων,
πιο κάτω από εμάς, για να συνθέσουμε ένα μεγαλύτερο προϊόν και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε όχι μόνο ανταγωνιστικοί, να δώσουμε αυτό το οποίο θέλει πραγματικά να γνωρίσει ο κόσμος. Η περιφέρεια Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια προωθεί το μοντέλο, να το έλεγα έτσι, μυθική Πελοπόννησος. Εκεί μέσα αναδεικνύει κάποια πλεονεκτήματα όπως είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές που έχουν γίνει στη Μεσσηνία. Παράλληλα έχουμε κάποιες επισημάνσεις ή κάποιους αστερίσκους από ανθρώπους του τουρισμού που λένε το ζητούμενο και στην Ελλάδα και στην Πελοπόννησο είναι η καλύτερη διάχυση του τουρισμού παντού. Ήθελα να ξέρω αν η Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης, ο τόπος της Σπάρτης, έχει θέση, έχει λόγο ή αν θέλετε βέτο σε όλα αυτά. Είπατε μυθική Πελοπόννησος. Και εγώ το έχω ακούσει πάρα πολύ. Έχει πολυδιαφημιστεί. Ωστόσο, δεν την έχω συναντήσει εγώ προσωπικά. Δεν τη συνάντησα εδώ στο σαν Δήμο Σπάρτης, τον οποίο εκπροσώπησα σε εκθέσεις, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από την Επιτροπή που πήγαν. Δεν την έχουμε συναντήσει. Δεν μας έχουν φωνάξει, δεν μας έχουν βάλει μέσα στα πλάνα τους. Δεν ξέρουμε κάτι. Οπότε, όπως μου το λέτε, είναι γεγονός η μυθική Πελοπόννησος, αλλά δεν την έχω δει. Δεν τη συνάντησα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι η μυθική Πελοπόννησος, όλο αυτό το project, το μεγάλο, το διαχειρίζεται για τη δική μας την περίπτωση η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Τζανετέα. Είναι δικό της κομμάτι. Οπότε περιμένουμε την κυρία Τζανετέα. Στο πλαίσιο που είπα και νωρίτερα, που έθεσα νωρίτερα και με τους υπόλοιπους Δήμους της Λακωνίας, να καθίσουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν λακωνικό, τουριστικό λακωνικό προϊόν και να μην χαθούμε μέσα στο κομμάτι μυθική Πελοπόννησος. Πρέπει να διαχωριστεί, να αποσαφινιστεί. Ναι, μεν μυθική Πελοπόννησος, δεν είναι μόνο βέβαια η Λακωνία. Έχουμε και την Αργολίδα που έχει εξαιρετικής ιστορικής σημασίας θέματα και βέβαια άλλες, και η Μεσσηνία. Αλλά εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε Λακωνία και κατά επέκταση σε Σπάρτη και πώς μπορούμε εμείς μέσα σε αυτό να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Όμως, πέραν τις συνεργασίες που έχουμε σε επίπεδο εκθέσεων του εξωτερικού, όπου φιλοξενούμε στα περίπτερα της μυθικής Πελοποννήσου, της μυθική Πελοπόννησος για να το πω σωστά, δεν έχουμε κάποια άλλη συνάντηση. Μάλιστα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα παράπονο, διότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια και δεν είδαμε κάτι. Μάλιστα. Και πρέπει να τονίσω εδώ, το είχα πει και όταν έπρεπε, όταν το πρώτο είδα στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Τζανετέα, ότι είχε βγει ένα απαράδεκτο φυλάδιο για τη Λακωνία περίπου το 2015, που δεν ανέφερε πουθενά μέσα τη Σπάρτη. Ανέφερε μόνο σε μία παράγραφο τη λέξη Μιστράς, μόνο αυτό. Το οποίο βέβαια αντέδρασε και εγώ και άλλοι από το Δήμο μας έντονα και το πήρε πίσω και έφτιαξε ένα καινούριο. Βέβαια στο καινούριο που έφτιαξε πάλι δεν μας ρώτησε εμάς σε Σπάρτη αν έχουμε να δώσουμε κάτι και τι θέλουμε να βγάλουμε από αυτό. Δεν ξέρω αν το διαχειρίζεται μόνη της, αν το διαχειρίζεται κάποιος άλλος φορέας. Δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχουμε συναντηθεί και αυτό είναι σημαντικό και ωραίο να μιλάμε για επενδύσεις κλπ. Αλλά άμα δεν, εμείς που ασχολούμαστε με αυτό, άμα δεν καθίσουμε κάτω να δούμε τι έχουμε να κάνουμε, οι επενδύσεις δεν λένε από μόνες τους τίποτα. Αναφέρεται τον όρο που είναι πλέον καραμέλα στο στόμα των πολιτών, επενδύσεις στον τουρισμό. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, πέραν των επενδύσεων που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλώ για τους μικρούς ξενώνες, έχουμε δει και μεγαλύτερες μονάδες, είτε στην εστίαση, είτε στην διανυκτέρευση, να δημιουργούνται πέριξ της Σπάρτης και του Μιστρά. Σε συνάρτηση με αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας στην περιγραφή έστω του τουριστικού προϊόντος. Ήθελα να μου πείτε αν με τις επενδύσεις αυτές που γίνονται υπάρχει κάποια επαφή και συνεργασία.
Δεν υπάρχει, όχι, καμία. Δεν υπάρχει καμία. Πάλι δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους που ήρθαν να επενδύσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουν έρθει εδώ να επενδύσουν. Δεν τους γνωρίζουμε ή τέλος πάντων μπορεί να τους γνωρίζουμε, να τους είδαμε έξω και να τους χαιρετήσαμε. Δεν γνωρίζουμε πάνω τι κάνουν πάνω στο αντικείμενό τους. Τώρα, το θέμα επένδυση είναι πολύ ωραίο να το λέμε, να το φωνάζουμε, να το σηκώνουμε σημαία. Τι θα πει επένδυση? Η επένδυση αυτή, ο κόσμος που θα έρθει, θα βγει μετά έξω στην πόλη ή θα είναι αυτό που λέμε all inclusive, δηλαδή θα μείνουν μέσα και δεν θα τους δει κανένας? Γιατί τότε το μόνο που μπορούμε να έχουμε σαν όφελος είναι ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί να είναι από τον τόπο μας. Και αυτό δεν το ξέρω βέβαια με σιγουριά. Αλλά δεν βλέπω κάποιο άλλο όφελος. Άμεσο. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι επενδυτές αυτοί που ήρθαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στον τόπο μας, θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας και εμείς να συνεργαστούμε μαζί τους. Και όταν λέω να συνεργαστούμε, εννοώ πάνω σε ουσιώδη ζητήματα που αφορούν καταρχήν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, τι πρόγραμμα τουριστικό έχουμε, πού μπορούν αυτοί να βοηθήσουν, πού μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε, διότι οι δράσεις ασυντόνιστες δεν έχουν κανένα νόημα. Το να έρθει εδώ ένας επενδυτής, να ανοίξει μια καταπληκτική μονάδα και να μην γνωρίζει τι γίνεται στο μικρό κόσμο του Δήμου Σπάρτης, δεν έχει κάποιο νόημα. Εκτός αν θέλει να έρθει εδώ, να ανοίξει ο άνθρωπος την επιχείρησή του και να λειτουργεί μόνο με πρακτορία από το εξωτερικό, να έρχονται από έξω μέσα και από μέσα έξω και να μην τους βλέπουμε ποτέ εμείς. Και ούτε αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ να δουν τι θα πει Σπάρτη. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και εμείς θα τους καλέσουμε άμεσα. Μάλιστα εχθές που είχαμε και συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού, το θέσαμε αυτό το ζήτημα, να κληθούν όλοι οι επιχειρηματίες της φιλοξενίας του Δήμου Σπάρτης, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι, νέοι, παλαιοί κλπ. Και να δούμε από κοινού πού μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πού αυτοί μπορούν να μας βοηθήσουν. Θέλει συντονισμό. Είναι πολύ απλό. Επιτρέψτε μου ένα υποερώτημα και με αυτό κλείνουμε. Θέλεις να πεις στο Ρετσάκο ότι οι μονάδες, οι μεγάλες μονάδες που έχουν ήδη δημιουργηθεί και από ό,τι πληροφορούμε ασκούν και πολιτική εφόσον κάνουν προσφορές προς το εξωτερικό και όχι μόνο, δεν έχουν έρθει σε επαφή με την Επιτροπή Τουρισμού, δεν έχετε συζητήσει? Όχι. Καμία επαφή. Μάλιστα. Θα την κάνουμε εμείς βέβαια την επαφή, γιατί μπορεί να αγνοούν ότι ο Δήμος Σπάρτης έχει κομμάτι το οποίο ασχολείται με τον τουρισμό. Βέβαια, πρέπει εδώ να πω ότι, χαρτολογώντας λέω αγνοούν, δεν είναι δυνατόν να το αγνοούν, διότι περίπου 6 μήνες αφού συγκροτήθηκε η πρώτη Επιτροπή Τουρισμού, είχαμε καλέσει τους επαγγελματίες της φιλοξενίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμάμαι. Συζητήσαμε μαζί τους, μας έθεσαν κάποια ζητήματα και είπαμε να ξαναβρεθούμε και κάτι που θα γίνει τώρα μαζί με όλους, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να συντονίζονται και να είναι κοινά. Δεν θα τους πούμε εμείς πώς θα κάνουν τη δουλειά τους μέσα στο χώρο τους, αλίμονο. Αλλά ο χώρος τους είναι σε ένα ευρύτερο χώρο που λέγεται Δήμος Σπάρτης και καλό δεν είναι να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Ίσως βοηθήσουμε κάπου αυτούς και ίσως αυτοί μας βοηθήσουν και εμάς. Μάλιστα. Έδωσες έναν αγώνα για να πιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει ο Δήμος Σπάρτης να αποκτήσει λογότυπο. Ένα χρόνο περίπου μετά, ένα κάτι αισθάνεσαι δικαιωμένος, περπατάει? Ναι, το λογότυπο το οποίο τελικά, ύστερα από πολλή προσπάθεια, επιλέξαμε, παρά τις αντιρρήσεις και διάφορες τέλος πάντων λογικές που ακούσαμε και είδαμε. Ευτυχώς πήγανε όλα καλά και εγκρίθηκε και για τουριστικό λογότυπο, αλλά εγκρίθηκε και για υπηρεσιακό λογότυπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε χρησιμοποιείται ήδη από το Δήμο. Είναι ένα κομμάτι που μας δίνει έτσι, μια ταυτότητα συγκεκριμένη, η οποία δένει με το υπόλοιπο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και νομίζω ότι
αισθάνομαι και εγώ και όλοι όσοι το τρέξαμε και το επιλέξαμε δικαιωμένοι. Χρήστο Αλεξάνδρου, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Ηλία, και εγώ. Μάνι, ένας τόπος που λούζεται από ήλιο και μαστιγώνεται από αλμύρα. Κτηνοτροφία και τουρισμός την κρατούν ζωντανή, οικονομικά και κοινωνικά. Χειμώνα-καλοκαίρι, η Μάνι έχει φυσιογνωμία μοναδική και ιδιαίτερη. Το μάτι σου φτάνει βαθιά στη θάλασσα, στέκεται στους βράχους, γλιστρά στη χαμηλή άγρια βλάστηση και στις επίμονες έλιας. Η εκπομπή ταξίδεψε στα Άλικα Μάνης, δίπλα στο Γερολιμένα, όπου οι πολίτες έχουν να πούν και να διαμαρτυρηθούν ότι νιώθουν ανυπεράσπιστοι. Κάποιοι φοβούνται ακόμα και για τη ζωή τους. Γιατί? Ήταν μια μέρα του Φεβρουαρίου όταν ένας πολίτης στα Άλικα είδε το αυτοκινητό του να καίγεται στην πλατεία του χωριού. Εμπρισμός, εκφοβισμός, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα τόσο μικρό χωριό της Μάνης? Κύριε Θωμόπουλε, για πείτε μας τι έγινε εδώ. 25 του μηνός το βράδυ ήρθα, άφησα το αυτοκίνητο μου εδώ και μπήκα στο σπίτι μου. Στα 20 λεπτά άκουσα ένα μπαμ. Στο μπαμ κοίταξα από το βορεινό παράθυρο του μιανής καμάρας που έχω στο σπίτι μου και είδα να τρέχει ένας προς τα πάνω με ένα μπιτόνι λευκό. Τον γνώρισα, ναι, στα χέρια. Τον γνώρισα ποιος ήταν, αλλά επειδή ψιλόβροχε δεν έδωσα και μεγάλη σημασία, δεν άκουσα να συνεχίζουν οι κρότοι. Άκουσα μόνο τον μπαμ. Και βγήκα όπως ήμουν, τρέχω έξω, τι να δω, το αυτοκίνητο ήταν μπουλατιασμένο. Το αυτοκίνητο, ένα αλμέρα Nissan. Ακριβώς από μέσα από την πόρτα, όπως βλέπετε εδώ, έχω μια βρύση. Ανοίγω τη βρύση, του ρίχνω νερό, τίποτε, δεν... Μου είπε όμως η νύφη μου ότι έχει πάρει και την αστυνομία, έχει πάρει και την πυροσβεστική. Ξαναπήρα εγώ, τους ξανακάλασα, η αστυνομία άργησε να έρθει. Η πυροσβεστική ήρθε μετά από 3/4. Έρχεται από την Αρεόπολη, δεν είναι εδώ κοντά στα δωμάτια. Η αστυνομία που έχει τμήμα εδώ. Και η αστυνομία ακριβώς δίπλα, μαζί στεγάζονται, στο ίδιο κτίριο στεγάζονται. Την ξαναπήρα, λέει θα έρθει, μα λέω τον είδα ποιος είναι. Ναι, λέει, θα δούμε, δεν θα έρθουμε, θα δούμε τώρα, θα δούμε, θα συνονοηθούμε με την πυροσβεστική. Τελικά ήρθανε μετά από μία μισή ώρα. Μάλιστα. Από την ώρα που τους πήραν. Το αυτοκίνητο πλέον είχε καεί. Το αυτοκίνητο είχε καεί, είχε έρθει η πυροσβεστική. Ήταν στο τέλος της φωτιάς, βέβαια. Τόσβησε μέρη η πυροσβεστική. Οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους κτηνοτρόφοι έχουν δημιουργήσει μια σύγχρονη βεντέτα, ευτυχώς
με υλικές μόνο ζημιές. Ωστόσο, ο Πέτρος Θωμόπουλος, που κατοικεί και ζει στα Άλικα, καταγγέλει ότι στο χωριό, αλλά και σε όλη τη Μάνη, δεν υπάρχει νόμος και κράτος, αλλά παρανομία και τρομοκρατία. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό? Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι μακροχρόνιος, ο οποίος είναι ενημερωμένες και οι αρχές και η αστυνομία και η πυροσβεστική και η εισαγγελία του Γηθίου. Έχετε προηγούμενα δηλαδή με κάποιους? Έχουμε προηγούμενα, διότι έχουν γύρω τα 400 κεφάλια ζώα με 500, τα έχουν σε 3-4 χωριά, τα έχουν χωρίς ενότητα και έχουν ένα μέρος με νόμιμα και τα άλλα τα έχουν παράνομα και τα διοχετεύουν εκτός περιοχής με παράνομα τη νύχτα, με φορτηγά τα οποία τα φορτώνουν και τα διοχετεύουν εκτός περιοχής, εκτός εδώ Μάνης, παράνομα τη νύχτα. Έρχονται και τα φορτώνουν με μουσαμά φορτηγό το βράδυ και φεύγουν από εδώ διανυχτός. Εσείς κάνετε την ίδια δουλειά, είστε και εσείς κτηνοτρόφος? Έχω ζώα, αλλά έχω 60 κεφάλια, δεν έχω 500 και 600. Μάλιστα. Το χωριό είναι επιμονή μου κάθε μέρα γεμάτο ζώα, έχουν κόψει τα ενότια. Τι ήθελα να καταφέρουν με το να... Να με τρομοκρατήσουν. Κάποιοι, να δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί. Εσείς να λέτε... με τρομοκρατήσουν να μην ξαναβγω και ξαναμιλήσω. Πείτε το πάλι αυτό. Να με τρομοκρατήσουν να μην φωνάξω και να μην ξαναμιλήσω πουθενά. Το έχουν καταφέρει? Όχι, δεν πρόκειται να το καταφέρουν. Όλα αυτά... Και κύριε... να με σκοτώσουν, δεν πρόκειται να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Πείτε μου, όλα αυτά που λέτε σε εμάς, τα έχετε πει στις αρχές? Τα έχω πει και σε όλες τις αρχές και σφυρίζουν αδιάφοροι. Δηλαδή... Και τους έχω πει ότι κινδυνεύει και η ζωή μου. Τα έχω καταθέσει και σε μηνύσεις μου. Και σφυρίζουν αδιάφοροι. Πριν φτάσετε σε εμάς, δηλαδή, εννοείται ότι έχετε... Και στην αστυνομία της Αρεόπολης το έχω πει και στην εισαγγελία του Γηθίου το έχω πει και σε όλες τις αρχές, τις τοπικές αρχές. Έχετε πάρει κάποια απάντηση έστω, κάποια απάντηση? Καμία. Καμία. Μα καμία. Κάποια μέτρα έχουν ληφθεί? Καμία. Τίποτε. Προς το παρόν τίποτε. Προς το παρόν τίποτα. Για να είμαστε πιο σαφείς, η ενημέρωση που τους έχετε κάνει είναι ότι υπάρχει παρανομή, ότι υπάρχουν κάποιες... Τους έχω κάνει γραφτός, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Τα ζώα είναι καθημερινής μάσης μέσα στα κτήματά μας και καμία μέρημνα δεν έχει γίνει από καμία αρχή. Καμία. Μετά την... Έχουμε έρθει στο Αμίν η περιοχή. Μετά την επίθεση. Τους απειλούν όλους. Τους τι, απειλούν. Τι εννοείτε? Τους απειλούν. Θα σε κάνουμε, τον ένα θα τον δέσουμε, τη μία θα τη δέσουμε στο αυτοκίνητο και θα τη σύρνουμε, μια λαμπρινά κουκαλιόπη. Ο ίδιος, αυτός ο ίδιος, το ίδιο άτομο, ο συγκεκριμένος, θα σε δέσω στο αυτοκίνητο και θα σε σύρνω, της έλεγε. Μια άλλη της έλεγε να μην ξαναπατήσεις εδώ χάμου μπροστά μου και σε βρω, θα σε τσακίσω. Μια γυναίκα εδώ ηλικιωμένη, έχω καραμπίνα και θα σε κάνω και θα σε διάξω. Τους έχω βρει παλαιότερα και μου χτυπούσε τα ζώα με καραμπίνα, την οποία η εισαγγελία την πήγε αρχείου γιατί έβαλε τρεις ψευδομάρτυρες. Αυτά η αστυνομία τα ξέρει? Βεβαίως τα ξέρει, γιατί είναι όλα γραφτός και μηνύσεις. Εφτά φορές έχει γίνει δικογραφία για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία φορά δεν τους έχουν πιάσει. Καμία φορά δεν έχει γίνει αυτόφορη διαδικασία. Καμία φορά. Ενώ έχω ειδοποιήσει την αστυνομία να έρθει, είναι στο τάδε σημείο και μου λένε ότι είναι δική μας δουλειά που θα τους βρούμε. Και στις 7 φορές καμία φορά. Από ό,τι καταλαβαίνω. Η διοίκηση της αστυνομίας στη Λακωνία είναι ενημερωμένη. Η αστυνομική διεύθυνση. Ναι, η αστυνομική διεύθυνση της Λακωνίας είναι ενημερωμένη. Ο εισαγγελέας Γηθίου. Και ο εισαγγελέας Γηθίου και αυτός και ο προκάτοχος του και οι προκάτοχοι. Και παρόλα αυτά το χωριό τρέμει. Αυτά, το χωριό το έχουν και τρέμει. Κυρία Βούλα, για πείτε μου, τι γίνεται εδώ στο χωριό? Έχουμε μάθει ότι όλες τις ώρες, είτε το πρωί είτε το βράδυ, κυκλοφορούν ζώα. Ναι, κυκλοφορούν και πρωί-πρωί και το βράδυ. Και το βράδυ, που είναι χειρότερο το βράδυ. Γιατί δεν βλέπεις και κυκλοφορούν και αυτοκίνητα. Ανεξέλεγκτα είναι αυτά? Είναι ανεξέλεγκτα, ναι. Ανεξέλεγκτα. Επικίνδυνα. Ανεξέλεγκτα. Ναι, βέβαια είναι και επικίνδυνα. Βέβαια. Αυτά έχει κάνει προσπάθεια κάποιος εδώ να τα μαζέψει, έχετε πει? Κανείς. Και όταν τους λέμε να έρθουν να τα πάρουν, λένε δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας. Δεν έχουν ούτε σκουλαρίκια, δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ποιανού είναι. Δεν σου λένε. Αλλά μετά έρχονται και τα παίρνουν. Άρα κάποιοι τα αφήνουν. Κάποιοι τα αφήνουν, βέβαια.
Βέβαια. Αυτό δεν πρέπει να τελειώσει. Όσες φορές έχουμε ρωτήσει, λένε από αλλού έρχονται. Είναι και δεν είναι δικά τους. Επισκέπτες. Ναι, ότι είναι επισκέπτες. Αλλά δεν είναι κανένας άλλου. Αυτό δεν πρέπει να τελειώσει. Σίγουρα, γιατί κυκλοφορούν και το καλοκαίρι, σας είπα, και είναι και επικίνδυνα και έχει και πολλή κίνηση εδώ απ' έξω το καλοκαίρι. Αλλά και το χειμώνα. Και το χειμώνα, όταν κυκλοφορούν βράδυ, δεν τα βλέπει ο άλλος. Και γίνονται ατυχήματα, βέβαια. Όχι εδώ, αλλά πιο πέρα προς την Κίτα και αυτά, συχνά γίνονται ατυχήματα. Γιατί και εκεί βγαίνουν ευώδια πολλά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Έχουν κλείσει τους δρόμους, δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Και προσπαθούν να κάνουν ένα βοσκοτόπι τα κτήματα του χωριού, των χωριανών. Δικά τους, να τα καρπώνονται οι ίδιοι και πουλάνε μια τρομοκρατία. Πουλάνε μια τρομοκρατία. Εσείς κύριε Θωμόπουλε που μας τα... Αρεόπολης και Γηθείο είναι ενημερωμένο. Έχουν γίνει και από άλλους καταγγελίες. Έχουν απειλήσει το δασαρχείο. Κάνατε προσπάθεια με αυτούς τους ανθρώπους να λύσετε τις διαφορές σας. Ζητήσατε, δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει προσπάθεια καμία. Τίποτε. Μέχρι και το σπίτι μας μέσα το θεωρούν βοσκοτόπι τους. Μέχρι και το προάβλιο του σπιτιού μας το θεωρούν βοσκοτόπι τους. Από πού κατάγονται αυτοί οι άνθρωποι? Από εδώ. Από εδώ. Άλλη. Τώρα που μας τα λέτε αυτά, δεν φοβάστε? Τι αυτό θέλουν αυτοί? Να φοβηθώ για να μην ξαναμιλήσω. Αν είναι τότε να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι μας, τότε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υποκύψουμε στον δρόμο που πουλάνε κάτι. Έχετε οικογένεια? Έχω ένα παιδάκι και εκεί μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Αν οι αρχές δεν αντιδράσουν και δεν έρθουν εδώ να ελέγξουν, τι θα κάνετε? Δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό εγώ έχω ενημερώσει την αρχή, κάνω υπομονή μέχρι τώρα, πάω στην νόμιμη διαδικασία. Εδώ υπάρχει μια αρχή, η δημοτική αρχή, ο Δήμος. Τα γνωρίζουν αυτά στο Δήμο? Τα γνωρίζουν όλα. Και έχουν γίνει επανειλημμένα διαδικασίες. Καμία μέρημνα δεν έχει πάρει. Παρόλο ότι 100% για τα αδέσποτα ζώα είναι ο Δήμος. Αυτά δηλαδή είναι ζώα χωρίς ενότητα, είναι ζώα χωρίς ενότητα. Δεν κόψα ενότητα, δεν υπάρχει ενότητα. Τα οποία δεν μπορεί κάποιος να βρει σε ποιον ανήκουν. Ναι, επίτηδες το έχουν κάνει. Και πάνε και μου κόβουν τα λουκέτα, τα βγάζουν με τα δικά τους τα αδέσποτα και λένε αυτού νου είναι τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν. Βγάζουν εννοείται τα δικά σας με τα ενότητα. Τα δικά μου με τα ενότητα, τα ενώνουν με τα δικά τους, αυτά είναι άγρια μετά, δεν μπορούν να τα πιάσουν και τα δικά τους. Φωνάζω λοιπόν στις αρχές και διαμαρτύρομαι και λέω να τα πιάσουμε, να τα πάρει ο Δήμος. Όλα. Αυτά. Όλα. Αυτά που ναι. Κυκλοφορούν εδώ. Μάλιστα. Για να μπορώ να διατηρώ και εγώ τα ζώα μου. Οι διαφορές που έχουν οι πολίτες εκτός ζώων δεν θέλουμε να πάρει θέση ο Δήμος. Ο Δήμος να πάρει θέση για τα ανεπιτήρητα ζώα που είναι η μάστιγα της Μάνης. Και τα ανεπιτήρητα, η μάστιγα της Μάνης, ναι. Το πρωί που ερχόμουν από τη δουλειά μου, που ήμουν νυχτοφύλακας, από τον πύργο, από τη Φανερωμένη και κάτω, συνάντησα ίσαμε 250 κεφάλια ζώα πάνω στον δρόμο. Είναι και επικίνδυνο αυτό, ε? Και επικίνδυνο είναι. Μάλιστα. Και επικίνδυνο είναι. Δεν ορίζουμε τα χτήματά μας. Μου έχουν κόψει 70 ρίζες ελιές από τη ρίζα, νεόφυτες ελιές, για να απογοητεύσουν, να με απογοητεύσουν, να μην προχωρήσω σε ενέργειες παραπάνω. Μου γκρεμίζουν τα ντουάρια. Έχετε στοιχεία για αυτούς που κατηγορείτε? Για αυτούς που κατηγορείτε. Έχω, γιατί τους έχω δει. Μάλιστα. Τους έχω δει. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή πάμε στο στάβλο τους εκεί κάτω και αν υπάρχει ένα μενότιο. Και τα έχει πάρει και το δασαρχείο. Μάλιστα. Και τα έχει πάρει και το δασαρχείο, δεν είναι πρώτη φορά. Τι εννοείται τα έχει πάρει το δασαρχείο? Έχει πάει στο στάβλο τους και έχει βρει 100 κεφάλια ζώα χωρίς ενότια. Που σημαίνει έχει ρίξει κάποιο πρόστιμο ή... Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Μάλιστα. Τα έστειλε στον εισαγγελέα και από εκεί και σε... το τι έχει γίνει δεν γνωρίζω. Πάντως εσείς με όσες καταγγελίες έχετε κάνει και όσα έχετε περιγράψει δεν αισθάνεστε ασφαλείς και δικαιωμένο? Όχι, όχι, όχι. Αντιθέτως. Αντιθέτως. Μάλιστα. Πολλές φορές βρίσκουμε και τον πελά μας. Από δολοπλοκής και από ψευδομαρτυρίας. Ο φόβος σκεπάζει την περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος που η εκπομπή βρίσκεται εδώ. Έντρομοι οι πολίτες φοβούνται για τη ζωή τους. Ενώ μας δίνουν πληροφορίες, δεν θέλουν να βγουν στην κάμερα, γιατί θα έχουν συνέπειες.
ψάχνουν να βρουν στήριγμα και λύσεις στις αρχές, αλλά δυστυχώς, όπως λένε, ακόμα και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης δεν δίνει τη λύση. Τα ανεπιτήρητα ζώα είναι μία μόνο πτυχή του προβλήματος, που γεννά όμως πολλά κακά στον τόπο. Στη Δημοτική Αρχή απευθυνθήκατε και είπατε ότι θα πρέπει να βάλει μία τάξη στα ανεπιτήρητα ζώα. Έχω πάει σε δύο συμβούλια που είχαν για τα ανεπιτήρητα ζώα να τα δώσουν σε δημοπρασία και μου είπανε το εξής, ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Εμείς στείλανε χαρτί λοιπόν στις υπηρεσίες, στις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι δεν βρίσκουν άνθρωπο εργολάβο να αναλαμβάνει τα αδέσποτα ζώα. Ο Μανιάτης, κτηνοτρόφος και νυχτοφύλακας στο Δυρό, δηλώνει στην κάμερα ότι φοβάται ακόμα και για τη ζωή του. Καλεί τον εισαγγελέα Γηθίου να παρέμβει για να μπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία και στην τρομοκρατία που έχουν επιβάλει συμπολίτες του στο χωριό. Αν απευθυνόσασταν στον εισαγγελέα Γηθίου, τι θα του λέγατε? Έχω απευθυνθεί και του τα έχω πει. Του τα έχω θέσει αυτά τα πράγματα. Να κοιτάξει να κάνει κάτι, γιατί θα δημιουργηθούν πράγματα τα οποία, δεν ξέρω, θα είναι λυπηρό για τη Μάνη. Φοβάστε δηλαδή κλιμάκωση? Βεβαίως φοβάμαι. Βεβαίως φοβάμαι. Βεβαίως φοβάμαι. Βεβαίως φοβάμαι. Αισθάνομαι ανυπεράσπιστος. Αισθάνομαι ανυπεράσπιστος. Τη μία μου κάψανε το αυτοκίνητο. Την άλλη, όπως κυκλοφορώ είτε με το μηχανάκι είτε με ξέρω εγώ τι, μπορεί να με σκοτώσουν κιόλας. Κυκλοφορούν με αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, κυκλοφορούν με μηχανάκια χωρίς πινακίδες για να μπορούν να ξεφεύγουν, να μην τους παίρνουν τους αριθμούς. Είχαν ενημερωθεί η αστυνομία, ερχόταν η αστυνομία και έδεσε χαρτί και ξυναγκάστηκε ο ταξιέρχος να στείλει κλιμάκιο από τη Σπάρτη για να τους πιάσει. Η εκπομπή κατέγραψε τη φωνή και την αγωνία πολιτών στα Άλικα. Πού βρίσκεται άραγε η αλήθεια? Οι αρχές έχουν και την αρμοδιότητα και τα μέσα, αλλά πλέον και την αφορμή για να ελέγξουν, να ρυθμίσουν και να βάλουν τάξη σε ένα καθεστώς που μπορεί να είναι γραφικό ίσως για τους τουρίστες, αλλά καταδυναστεύει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα μικρά, ακριτικά χωριά της Μάνης. Η μάστιγα της Μάνης είναι τα ανεπιτήρητα ζώα.